πώς πήρε την απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ σε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Τι του είπε ο Άλνας για το project της ομάδας και τον έπεισε να κάνει αυτή την επιλογή. Δεν σκέφτομαι την κατάσταση στην Ελλάδα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι το ποδόσφαιρο και η μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ είναι ένα καλό βήμα για μένα. Να έρθω από τη Μάλμε στον ΠΑΟΚ που είναι μια μεγάλη ομάδα με πολύ κόσμο και έχει τη φιλοδοξία να κερδίσει τίτλους και αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα να έρθω εδώ. Πώς βιώνει τις πρώτες μέρες στην ομάδα και αν θεωρεί ότι έχει εγκληματιστεί? Αισθάνομαι πολύ όμορφα από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα. Όλοι με προσέχουν και φροντίζουν να προσαρμοστώ γρήγορα. Θα μπορούσα να έχω κάνει μια καλύτερη αρχή στο παιχνίδι, αλλά είναι κάτι το οποίο το ξεχνάω και συνεχίζουμε για να δουλέψουμε σκληρά. Το λάθος που έκανες στο πρώτο παιχνίδι ή τα λάθη που κάνεις στον τερματοφύλακας, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσεις? Τα σκέφτεται πολύ γιατί δεν πήγε καλά, είναι τα ξεχνάτα πλήρως. Και ειδικά αυτή τη φάση τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένη. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι δυνατός ψυχολογικά, όπως είπα και πριν, να το ξεχνάς και να προχωράς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε το τι έγινε. Είχαμε ένα παιχνίδι χθες, έχουμε επίσημο παιχνίδι, δεν μπορούμε να το σκεφτόμαστε. Προχωράμε και για να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι με τη Λοκομότιβα. Ο κύριος Τούντορ προχθές είπε ότι ο Όλσεν θα είναι ένα από τα δυνατά μας όπλα φέτος. Πώς εισπράττει την εμπιστοσύνη του και τι του ζητάει? Δεν έχω μιλήσει αρκετά με τον προπονητή μέχρι στιγμής. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θέλω να διασφαλίσω το δικό μου τομέα δράσης μέσα στο γήπεδο, να κυριαρχήσω στην εστία, να προσφέρω δύναμη στην ομάδα και φυσικά να τη βοηθήσω με τις αποκρούσεις μου, να κάνω τη δουλειά μου. Είχε κάποιο πρότυπο σαν τερματοφύλακα μεγαλώνοντας και κάποιον που του έκανε φοβερή αίσθηση για τερματοφυλάκες, χαρακτηριστικά κτλ. Το πρότυπό μου ήταν ο Πίτερ Σμάχελ, ένας θερματοφύλακας που είχε τη δύναμη να κυριαρχήσει στη δική του περιοχή και τις σωματικές δυνατότητες να βγει, να πάρει την μπάλα και χωρίς κανένας να μπορεί να τον απειλήσει. Είχε προτάσεις από άλλες ομάδες που είναι στον ΠΑΟΚ και αν έχει μιλήσει, αν μίλησε με κάποιον να το ρώτησε για τον ΠΑΟΚ, τον πατριώτη. Είχα προσφορές, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ ήρθε, μου έκανε μια καλή πρόταση. Ένιωσα πως αυτό ήταν το σωστό βήμα για την καριέρα μου και αμέσως είπα στον εκπρόσωπό μου να συμφωνήσει ότι είμαι 100% αποφασισμένος να δεχτώ την πρόταση του ΠΑΟΚ. Δεν μίλησα με κάποιον συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ για να πάρω πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ. Μίλησα για να πάρω πληροφορίες γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα ήταν ο Μάρκος Μπέρκ του Παναθηναϊκού. Κάναμε μια συζήτηση γενικότερα για το στυλ του ελληνικού ποδοσφαίρου και το τι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα ο ατζέντης μου μίλησε με τον κύριο Άρνεσεν, ο οποίος τον ενημέρωσε για πολλά πράγματα που αφορούν το σύλλογο και επίσης έχω διαβάσει για τον ΠΑΟΚ, έχω δει βίντεο, ξέρω τον κόσμο του. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα πριν έρθω. Πώς βλέπει την οργάνωση εδώ στην ομάδα στην προετοιμασία και αν υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με Όλα είναι καινούργια για μένα. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σωστό να συγκρίνεις μία ομάδα με την άλλη. Εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ είναι πιο επαγγελματικά τα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο βήμα για μένα και ελπίζω να προσαρμοστώ γρήγορα στην ομάδα και να προσφέρω και εγώ καινούργια πράγματα. Χθες ο ΠΑΟΚ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Πώς το είδε ο ίδιος από άλλη οπτική για την εστία? Και αν το επίπεδο συνεργασίας με τον Στόπερ αρχίζει να γίνεται καλό? Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καλύτερα τώρα στο επίπεδο συνεννόησης με τους αμυντικούς. Το πρώτο μάτς δεν ήταν εύκολο για μένα. Είμαι καινούριο στην ομάδα, δεν ήξερα καλά-καλά τα ονόματα των συμπαικτών μου. Στο παιχνίδι με την Νίπρο είχα προλάβει και είχα μάθει πράγματα, μπορούσα να επικοινωνήσω καλύτερα με τους συμπαίκτες μου. Και συνολικά ναι, είναι η αλήθεια ότι παίξαμε πολύ καλά, ήμασταν πολύ δυνατοί στην άμυνα. Και αν είσαι καλός στην άμυνα, αυτομάτως μπορεί να είσαι καλός και επιθετικά. Το θεωρεί ότι η ομάδα είναι έτοιμη σωματικά ή ψυχολογικά για τα παιχνίδια της Ευρώπης? Yeah, of course.
Φυσικά θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε προπονηθεί σκληρά. Βέβαια πάντα υπάρχει δυνατότητα να δουλέψει περισσότερο και να εμφανιστεί πιο έτοιμος. Αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρώ ότι είμαστε σε καλή φόρμα, στη φόρμα που χρειάζεται για το παιχνίδι. Και μόλις τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να γίνουμε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή λίγο για την προσέγγιση αυτού που είπε ότι μόλις άκουσε για τον ΠΑΟΚ, τα άφησε όλα στην άκρη. Δηλαδή, ως ένας Σουηδός επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής που ακούει για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που του ήρθε στο μυαλό κατευθείαν, ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα, ότι είναι μια ομάδα με σίγουρα λεφτά, με ευρωπαϊκή προοπτική, ένα σκαλοπάτι για να πάει κάπου καλύτερα. Πώς δηλαδή κατευθείαν είναι τόσο θετικός? Το πρώτο που είχα στο μυαλό μου ήταν να παίξω σε ένα καλό πρωτάθλημα με προοπτική. Από εκεί και πέρα μίλησα, όπως σας είπα πριν, με τον Μπέρκ και μου είπε ότι η οικογένειά του αισθάνεται πολύ όμορφα στην Ελλάδα. Δεν έχουν πρόβλημα, ακόμα και όταν ο ίδιος λείπει συχνά με την ομάδα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό για μένα, γιατί το Δεκέμβριο θα γίνω και εγώ πατέρας και είναι σημαντικό να γνωρίζω ότι η κοπέλα μου και το παιδί μου θα είναι σε ένα ασφαλές μέρος και θα αισθάνονται όμορφα ακόμα και όταν εγώ θα λείπω για τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο ίδιος που πιστεύει ότι χρειάζεται βελτίωση σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, κάποιο που σταθεί για παράδειγμα λέγοντας ότι πιθανώς τα πόδια να χρειάζεται λίγη δουλειά, το έχει επισημάνει και αυτό, συμφωνεί με αυτό? Φυσικά εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και το στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με ό,τι είχα συνηθίσει στη Μάλμε και στη Σουηδία. Στον ΠΑΟΚ, από ό,τι έχω δει και στις πρώτες προπονήσεις και στα πρώτα παιχνίδια, παίζουμε πολύ με το τερματοφύλακα. Τέλος πάντων, περισσότερο από ό,τι γινόταν στη Σουηδία, όπου σε ένα ολόκληρο παιχνίδι μπορούσες να έρθεις σε επαφή με την μπάλα μόνο 5-6 φορές και όλο το υπόλοιπο διάστημα, απλά καθόσουν και έβλεπες το παιχνίδι μέχρι να χρειαστεί να επέμβεις. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την άποψη. Ξέρω ότι θα γίνω πολύ καλύτερος στην πορεία, αλλά χρειάζομαι προπονήσεις για να προσαρμοστώ και εγώ στα νέα δεδομένα.